Καλημέρα σας κύριε Μπάρκα. Καλημέρα κύριε Μπάρκα. Καλημέρα σας κύριε Τσάντη, καλημέρα σας κύριε Μίχο, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Λοιπόν, είναι πολλά και σημαντικά τα θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε τόσο σε τοπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο γενικότερα για τη χώρα. Όπως ας πούμε να ξεκινήσουμε, αν θέλετε και εσείς, με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, το οποίο έρχεται στη Βουλή και νομίζω ότι είναι σημαντικός και έτσι έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Για να τον σχολιάσουμε. Ναι, κύριε Μίχο, κύριε Τσάντη, βρίσκεται στην Επιτροπή αυτή την στιγμή, αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές ο νέος αναπτυξιακός νόμος που φέρνει η κυβέρνηση. Είναι ένας αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος είναι σαφέστατα πολύ διαφορετικός σε σχέση με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί στην χώρα μας. Mm-hmm. Και είναι ένας αναπτυξιακός νόμος ο οποίος δίνει τεράστια σημασία στην ανάκαμψη της οικονομίας και στις επενδύσεις. Βεβαίως, μαζί με τον νέο αναπτυξιακό κληρονομήσαμε και τα προβλήματα των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, mm-hmm. σημαντικά προβλήματα, τα οποία με έναν τρόπο και μετά από αρκετή διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς και με τους αρμόδιους τα αρμόδια υπουργεία προσπαθούμε να λύσουμε. Είναι ένα από τα εργαλεία, κατά την άποψή μας, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη προφανώς πολιτική κατεύθυνση, αλλά σαφέστατα είναι και ένα τα εργαλεία, σημαντικό εργαλείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε την ανάταση της ελληνικής οικονομίας με ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο και να φύγουμε από την κρίση. Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα, δεν ξέρω πώς βλέπετε κι εσείς γενικότερα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά. Φαίνεται ότι ακόμη και περιμένουμε σήμερα, αύριο, θα τελειώσει τέλος πάντων η αξιολόγηση να πάρουμε και τα χρήματα. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε να είναι ανοιχτά τα θέματα με την παιδεία που υπάρχουν γενικότερες αντιδράσεις και με τον κύριο Φιλ με κάποιες δηλώσεις. Με το θέμα του δημοψηφίσματος που τέθηκε για την αναθεώρηση. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, κύριε Μπάρκα, πριν απαντήσετε, και για να αποδώσουμε και τα του 4 στο 4. Χωρίς εγώ να, προσωπικά τουλάχιστον εγώ, σαν Χαρισάτης, να αρνούμε ότι μπορώ να παραδεχτώ και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει κάποια λάθη, όπως κάθε κυβέρνηση κάνει λάθη. Αλλά υπάρχει, θεωρώ, μια διόγκωση των δηλώσεων ή μια απομόνωση κάποιων δηλώσεων κάποιων βουλευτών και κάποιων συλλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Απομονώνονται αποσπασματικά κάποια κομμάτια από αυτά που λένε και διωγγώνονται προς το χειρότερο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το θεωρώ γεγονός εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και γι' αυτό. Κύριε Τσάντη, κύριε Μίχο, προσπαθούμε κάθε μέρα να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε μια ερώτηση υπογεγραμμένη από όλους τους βουλευτές της. Από όλους τους βουλευτές της, η οποία μίλαγε για μια συγκεκριμένη διάταξη ότι η κυβέρνηση δίνει την δυνατότητα σε βουλευτές να κάνουν offshore εταιρείες. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αποχώρησε από τη συζήτηση και δεν συζήτησε το θέμα. Ένα αυτό. Δύο, όσον αφορά τον κύριο Φίλη, ο κύριος Φίλης έκανε την εξής δήλωση. Είναι περίεργο, δεν θυμάμαι την ακριβή λέξη, είναι... Δεν θυμάμαι τον ακριβή χαρακτηρισμό, να διδάσκονται τρεις ώρες ελληνικά. Ναι. Είναι παραφύση αυτό λοιπόν. Mm-hmm. Να διδάσκονται τρεις ώρες ελληνικά, νέα ελληνικά στα σχολεία και τέσσερα αρχαία ελληνικά. Τίτλος εφημερίδας. Θέλει να καταργήσει τα αρχαία ελληνικά οφείλει από τα ελληνικά σχολεία. Σε αυτά αναφέρουμε τι γόνο. Προσέξτε κύριε Τσάντη. Επίσης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο νέος γραμματέας και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταθέσει ερώτηση προς τα αρμόδια υπουργεία για το γεγονός ότι θεωρεί ότι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Σπίρτζης έχουν κάνει εταιρεία και γραφείο και τα αρπάζουν για να μιλάμε με την καθημερινή. Παίρνουν λοιπόν χρήματα από ανθρώπους οι οποίοι, και αυτό πάλι με δημοσίευμα εφημερίδας, αυτό βγήκε, mm-hmm. για προσωπικές υποθέσεις. Η εν λόγω εφημερίδα στη συνέχεια ήρθε και ζήτησε συγγνώμη για το δημοσίευμα και ότι δεν ισχύει. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη ερώτηση, η κοινοβουλευτική ερώτηση, παραμένει στα αρχεία της Ελληνικής Βουλής. Και επίσης να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα κυριακάτικη, η οποία κάποιος θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει και ως κίτρινη, ζήτησε συγγνώμη από τους
αναγνώστες της, διότι λέει παρασύρθηκε από δημοσιεύματα, παρασύρθηκε και δημοσίευσε πράγματα για την κυρία Βαλαβάνη, και μάλιστα παρασύρθηκε, λέει, από συγκεκριμένους κύκλους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ λοιπόν, κύριε Τσάντη και κύριε Μίχο, προσπαθούμε να φαινόμαστε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Η κυβέρνηση βεβαίως αντιλαμβάνεται ότι στην λογική της αντιπολιτιστικής ρητορίας, αν θέλετε, βεβαίως υπάρχουν και πράγματα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα αναγνωρίσουμε ότι ετούτη η κυβέρνηση έχει κάνει και λάθη. Είναι σαφές. Δεν μπορούμε όμως να μπούμε στη διαδικασία να απαντάμε σε κάθε δημοσίευμα, τα οποία δημοσιεύματα μας χαρακτηρίζουν ως ελέφαντες, και εμείς να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Σε αυτήν λοιπόν την διαδικασία, στο δημόσιο διάλογο, αν θέλετε, εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παρουσιάσουμε, λέμε με όλους τους τόνους, παρουσιάζουμε την πραγματικότητα. Το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση σύρεται πίσω από δημοσιεύματα, από εφημερίδες, κάνει ολόκληρους λόγους, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποιεί στα κείμενά του τους λόγους του, ολόκληρους παραγράφους από δημοσιεύματα εφημερίδων, είναι κάτι το οποίο εμάς δεν μπορεί να μας ακουμπά. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί, κύριε Μπάρκα, την τεράστια στροφή του ΣΥΡΙΖΑ αντιπολιτιστικά και μετά στην κυβέρνηση, έτσι. Για να αποδώσουμε. Κύριε Τσάντη, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκανε σε μια διαδικασία διαπραγματευτική την προηγούμενη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά ότι εμείς υπογράψαμε μια συμφωνία, την οποία όμως πήγαμε στο ελληνικό λαό. Δεν κρυφτήκαμε πίσω από κάποια συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο ή από συγκεκριμένη εκλογική μάχη. Εμείς πήγαμε στο ελληνικό λαό και είπαμε στον ελληνικό λαό ότι εμείς μέσα από συγκεκριμένη διαπραγμάτευση πετύχαμε αυτό. Αυτήν την συμφωνία πετύχαμε. Και ο ελληνικός λαός, να θυμίσω, γιατί η αντιπολίτευση συνήθως το ξεχνάει αυτό, και ο ελληνικός λαός επί της ουσίας απάντησε με την ψήφο του στις εκλογές του Σεπτέμβρη. Γίνανε εκλογές το Σεπτέμβρη. Άρα υπό αυτήν την έννοια βεβαίως υπάρχει μια, αν θέλετε, όπως ο χαρακτηρισμός είναι δικαίωμα, οι χαρακτηρισμοί μάλλον είναι δικαίωμα του καθενός. Πρέπει εδώ όμως να δούμε την πραγματικότητα. Ετούτη η κυβέρνηση λοιπόν έχει να διαχειριστεί μια συγκεκριμένη συμφωνία. Δύσκολη συμφωνία, αλλά συγκεκριμένη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά έχουμε πει με όλους τους τόνους. Δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, ούτε ένα βήμα μπροστά. Και με βάση την δική μας πολιτική και την δική μας αντίληψη, τις δικές μας αξίες, τις πολιτικές αξίες, δημιουργούμε, αν θέλετε, και νομοσχέδια ή πράττουμε στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω. Να θυμίσω δηλαδή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να θυμίσω μια σειρά πραγμάτων τα οποία αυτή η κυβέρνηση, με δυσκολίες βεβαίως, πραγματοποιεί. Κοινωνικό τιμολόγιο. Μείωση του τιμολογίου της ΔΕΗ κατά 15%. Πρόγραμμα υπεράσπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, λέγοντας ότι θα δίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, θα δίνουμε ρεύμα, τροφή κτλ. Ακύρωση του 5 ευρώ στα νοσοκομεία και εισαγωγή των ανθρώπων μόνο με το ΆΜΚΑ τους στα νοσοκομεία. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι γιατί βεβαίως υπερασπιζόμαστε κάποιες συγκεκριμένες τάξεις. Είναι ταξικό το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, λέμε, με αυτή την δύσκολη συμφωνία κάνουμε και άλλα πράγματα. Η κριτική είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Όλοι το λένε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το λέει. Πρέπει να κάνουμε, θα φέρουμε τα νομοσχέδια τώρα τα οποία αφορούν την φοροδιαφυγή όσον αφορά τον καπνό και το πετρέλαιο. Είναι στις λογικές μας. Όμως δεν μπορούμε να απαντάμε σε μια αντιπολίτευση η οποία θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αντιπολίτευση μέσα από πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Μάλιστα. Βέβαια, μας είπατε κάποιες θετικές ενέργειες που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, όπως είπατε, όλη αυτή η κοινωνική πολιτική την οποία ακολουθεί. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε και κόφτηση συντάξεις στα 1.300 ευρώ, και μάλιστα σήμερα βλέπω ότι οι εφημερίδες λένε και κρυφός κόφτηση για κάτω τα 1.300 ευρώ, που σημαίνει μειώσεις στις συντάξεις. Βλέπουμε μια σειρά μέτρων τα οποία θα είναι επώδυνα και για τον μεσαίο και για τον μικρομεσαίο. Κύριε Μίχο, εμείς πήραμε μια πολιτική απόφαση. Εκ της συμφωνίας περιγραφόταν ότι έπρεπε να κάνουμε εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ όσον αφορά το συνταξιοδοτικό. Ετούτη η κυβέρνηση λοιπόν δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό της και δεν πήγε στις εύκολες λύσεις. Να σας θυμίσω ότι μέσα σε μια δεκαετία έχουν υπάρξει 12 οριζόντιες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις.
Αυτή ήταν μια εύκολη επιλογή, αν θέλετε. Ετούτη η κυβέρνηση λοιπόν έκατσε και σκέφτηκε, έγραψε και παρουσίασε ένα ολόκληρο σχέδιο μεταρρύθμισης όσον αφορά το ασφαλιστικό. Είναι γνωστό ότι τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία όλοι γνωρίζουμε, mm-hmm. PSI, δομημένα ομόλογα, χρηματιστήριο, μια σειρά πραγμάτων, τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν υποκατάρρευση. Τότε η κυβέρνηση λοιπόν είπε ότι κύριε, εμείς παρουσιάζουμε ένα σχέδιο το οποίο θα κάνει και βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και δίκαιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μειώσαμε καμία σύνταξη των ανθρώπων, από τις ήδη υπάρχουσες. Βεβαίως, προκύπτουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τον υπολογισμό των συντάξεων, εκεί όμως μπαίνει η προσωπική διαφορά. Υπρασπιστήκαμε ακόμα και εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είτε δεν πέραν καθόλου σύνταξη, αν θέλετε. Επαναφέραμε, ας πούμε, αυτό το οποίο είχαν κόψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις του κυρίου Σαμαρά, Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας, για το επίδομα που παίρνανε οι παλινοστούντες. Mm-hmm. Το είχαν κόψει. Εμείς το επαναφέραμε. Mm-hmm. Μειωμένο θα μου πείτε. Βεβαίως, αλλά το επαναφέραμε. Οι άλλοι το είχαν κόψει. Άρα, υπερασπιζόμαστε μια ολόκληρη σειρά πραγμάτων. Και κυρίως αυτό που λέμε είναι το εξής. Ότι είναι μια εύκολη λύση, βεβαίως, να πας να κόψεις συντάξεις ανθρώπων. Είναι ο εύκολος στόχος. Ή μειώσεις μισθών, είναι ο εύκολος στόχος βεβαίως αυτός, αλλά δεν δίνει καμιά αναφορά, δεν έχει καμιά ουσία όσον αφορά την οικονομία. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο οικονομίας, το οποίο να είναι παραγωγικό. Εδώ έρχεται και ο αναπτυξιακός νόμος. Ο αναπτυξιακός νόμος δίνει, ας πούμε, η κατεύθυνσή του, δεν είναι στα τετριμένα στον τουρισμό, που ούτως ή άλλως ο τουρισμός για τη χώρα μας είναι ένα σημαντικότατο κομμάτι, σημαντικό κομμάτι, βασικός πυλώνας ανάπτυξης, ο οποίος όμως, αν θέλετε, έχει και μια πορεία ανωδική ούτως ή άλλως. Πηγαίνουμε, ας πούμε, σε άλλες μορφές, στο αγροτοδιατροφικό, με το οποίο οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί, όταν λέμε παραγωγική ανασυμπλώτηση, τι εννοούμε, αγροτοδιατροφικό. Πάμε λοιπόν στο αγροτοδιατροφικό, στις νέες τεχνολογίες. Γιατί ένας στους δύο νέους στη χώρα μας τούτο τον καιρό είναι απόφοιτος πανεπιστημίου, άρα πρέπει να τονώσουμε τις νέες τεχνολογίες. Πάμε λοιπόν σε μια νέα μορφή οικονομίας, η οποία βεβαίως έχει μια συγκεκριμένη λογική. Ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι απόν από αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να έχει παρουσία, σκληρή παρουσία ελέγχου και σπασίματος, αυτό που ονομάζουμε με μία λέξη γραφειοκρατία. Αυτός λοιπόν ο αναπτυξιακός ως ένα μοντέλο, αν θέλετε, ένα εργαλείο, αν θέλετε, υπεράσπισης της οικονομίας, ένα άλλο μοντέλο από το οποίο είχαν παρουσιάσει οι προηγούμενοι. Να θυμίσω ότι το κράτος είναι πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Την ξέρετε την αφήγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Να διώξουμε δημοσίους υπαλλήλους γιατί αυτό το κράτος δεν μας κάνει κτλ. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα άλλο μοντέλο. Είναι ο αναπτυξιακός νόμος, είναι το ΕΣΠΑ, είναι η αναπτυξιακή τράπεζα, η αναπτυξιακή τράπεζα, καλά λέω, η οποία μπαίνει σε μια λειτουργία, είναι η νέα διαχείριση του τραπεζικού συστήματος, η οποία έχει μια πιο σοβαρή και πιο ουσιαστική λογική ώστε να βοηθάει αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι ένα πλέγμα πραγμάτων το οποίο δίνει μια άλλη κατεύθυνση. Και έτσι μόνο μπορούμε, και αν θέλετε και ως απάντηση στην αντιπολίτευση που λέει ότι η κυβέρνηση είναι εναντίον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω και να σε όλα τα στελέχη της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ας δούμε την επιτροπή, την θεσινή επιτροπή με την ακρόαση φορέων στη Βουλή, να δείτε τι λέγανε οι φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας, να θυμίσω, τι λένε οι φορείς για τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Εμείς λοιπόν τι λέμε, βεβαίως υπερασπιζόμαστε ιδιωτική πρωτοβουλία, με κανόνες όμως, με κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν μπορούν να πηγαίνουν τα λεφτά, τα χρήματα του αναπτυξιακού σε 10 ανθρώπους. Κοινωνική δικαιοσύνη χρειάζεται σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως ένα κράτος το οποίο θα υπερασπίζεται και τον πολίτη, αλλά και τον ίδιο τον επιχειρηματία. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά ούτως ή άλλως. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, κύριε Μπάρκα. Σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια που έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση. Τι ακριβώς. Ναι, σας κατηγορεί και αντιπολίτευση. Να ενημερώσουμε λίγο και τον κόσμο. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ποια είναι η παραπληροφόρηση, δηλαδή. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει παραπληροφόρηση. Κύριε Μίχο, αφού λύσαμε το θέμα ότι δεν πολλούνται οι τάφοι των Βενιζέλων στην Κρήτη, αφού λύσαμε το πρόβλημα ότι δεν θα έρθει σεισμός και καταμποντισμός στις 30 Ιουνίου στην χώρα μας, να λύσουμε και ένα ζήτημα το οποίο επίσης, αν θέλετε, δημιουργείται ένα κομμάτι παραπληροφόρησης στον κόσμο, δυστυχώς, για να μπορέσουν να αφομοιώσουν το φόβο του κόσμου.
Να θυμίσω καταρχάς το τι έχει συμβεί. Η κυβέρνηση με νομοσχέδιο του οποίου έχει περάσει από τη Βουλή υπερασπίζεται την πρώτη κατοικία όλων των ανθρώπων με μια κλιμακούμενη διαδικασία. Με βάση δηλαδή αν κάποιος είναι έγκαμος, άγαμος, αν έχει παιδιά ή όχι κτλ. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε τα εισοδηματικά κριτήρια δηλαδή που μπαίνουν, αλλά και τα κοινωνικά κριτήρια. Υπερασπιζόμαστε το 94% του συνόλου των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας. Άρα δεν τίθεται κανένα ζήτημα όσον αφορά να χάσει ο κόσμος τα σπίτια του. Μπήκαμε στη διαδικασία βεβαίως να δούμε όλη την διαδικασία των κόκκινων δανείων. Mm-hmm. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία απορρέει μέσα από την ίδια τη συμφωνία. Αυτό που ουσιαστικά θέλω να πω είναι ότι δεν θα πάει κανένα σπίτι, δεν θα πάει στα χέρια κανένας φαντ όσον αφορά την πρώτη κατοικία, τα στεγαστικά δάνεια δηλαδή. Αλλά και τα επιχειρηματικά, αυτά δηλαδή που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες είναι αρκούντως δύσκολες, αν θέλετε, έτσι ώστε κάποιος άνθρωπος να χάσει την προσωπική του περιουσία μέσα από την διαχείριση των κόκκινων δανείων. Μάλιστα. Εγκρίνεται και η εκταμείευση της δόσης των 7,5 δις, οπότε... Οπότε μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι ότι θα αλλάξει και η καθημερινότητα. Κύριε Τσάντη, κύριε Μίχο, νομίζω ότι η όλη διαδικασία που προκύπτει με την αύξηση του τουρισμού, με το κλείσιμο της αξιολόγησης, με τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία είναι σε εφαρμογή και με τον νέο αναπτυξιακό ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται εντός ολίγου, νομίζω ότι προκύπτει μια αισιοδοξία. Δεν δημιουργούμε το δικό μας success story. Παρ' όλα αυτά προκύπτει μια αισιοδοξία. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε εγρήγορση. Δεν επαναπαυόμαστε σε αυτά που έχουμε κάνει. Νομίζω ότι είναι από εδώ και πέρα αγώνας δρόμου για την κυβέρνηση να πετύχει πράγματα για τον κόσμο, για την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Θέλετε να έρθουμε λίγο και στα τοπικά. Ένα σημαντικό ζήτημα, κύριε Μπάρκα, το οποίο είναι γνωστό εδώ στην τοπική κοινωνία, είναι το θέμα του νοσοκομείου. Και θέλω λίγο να σας πω ότι προχθές είχαμε τον κύριο Βουγγέλη, ο οποίος μας είπε ότι ο υποδιοικητής της ΕΚΤΗΣ είπε, όταν στην ερώτηση αν τι θα γίνει τελικά, αν θα γίνει συγχώνευση, τι θα γίνει με τα νοσοκομεία της Πρέβεζας και της Λευκάδας, αυτό που τους είπε είναι ότι σίγουρα θα μείνει μια δομή στην Πρέβεζα, αλλά το νέο νοσοκομείο της Λευκάδας πρέπει να ενισχυθεί. Είναι και καινούριο, πρέπει να ενισχυθεί και θα μείνει λίγο, δηλαδή θα έχουμε εμείς λίγο υγεία και κανονικά η Λευκάδα. Κάπως έτσι ουσιαστικά. Αυτό είπε ο υποδιοικητής της ΕΚΤΗΣ. Ναι, ότι η απάντηση ήταν ότι θα μείνει δομή υγείας στην Πρέβεζα. Κάποια δομή υγείας θα μείνει στην Πρέβεζα. Αλλά πρέπει να ενισχυθεί το νοσοκομείο της Λευκάδας ούτως ή άλλως, γιατί θα είναι νέο νοσοκομείο με ΕΣΠΑ κτλ. Έτσι μας το μετέφερε ο κύριος Βουγγέλης, ο οποίος ανέτρεξε και όλα σε αυτά που είχε. Μας είπε να σας πω επιλέξει τι είπε. Ορίστε, αυτό, αυτό και αυτό. Όχι, δεν θέλω να απαντήσω επί του ουσιαστικού. Το θέμα του νοσοκομείου και της υγείας, κατά την άποψή μου, το έχω πει αρκετές φορές, δεν έγκυται σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με κανέναν, αλλά στην αγωνία που έχει ο καθένας και όλη η κοινωνία του νομού μας και της πόλης Πρέβεζας για την διατήρηση των δομών υγείας. Mm-hmm. Να θυμίσω ορισμένα πράγματα και να πω τι λίγα πράγματα κάνουμε εμείς. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι μέσα σε μια τετραετία έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο, οργανικές θέσεις εργασίας, οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο Πρέβεζας αλλά και στις άλλες δομές, όπως επίσης και υπήρξε και η συρρήκνωση των προϋπολογισμών του νοσοκομείου που αφορούσαν το νοσοκομείο κατά πολύ. Mm-hmm. Τότε η κυβέρνηση λοιπόν βρήκε, αν θέλετε, μια διαδικασία κατάρρευσης όλων των δομών υγείας, των δημόσιων δομών υγείας σε όλους τους νομούς. Αυτό που επί της ουσίας είχε να κάνει αρχικά ήταν να σταματήσει την κάθετη πτώση αυτών των δομών και να σταθεροποιήσει το σύστημα. Από εκεί και πέρα να εντάξει σε μια διαδικασία τη δική της άποψη και πολιτική, η οποία με λίγα λόγια έχει να κάνει στο εξής. Δεν είναι ζήτημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας η υγεία και η παιδεία. Και επειδή λοιπόν μιλάμε για την υγεία, δεν μπορεί να αποτελεί ζήτημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας η υγεία. Υπερασπιζόμαστε απολύτως το δημόσιο σύστημα υγείας
Και για αυτό το λόγο κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ουσιαστικά και κάνουμε ορισμένα πράγματα όσον αφορά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Για τον νομό της πρέβασης λοιπόν, να πούμε ότι ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου αυξήθηκε, λίγο βεβαίως, αλλά αυξήθηκε. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα εξής. Επειδή δεν θέλω να τα λέω απ' έξω, θα μου επιτρέψετε να υπερασπιστώ λίγο τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, βεβαίως. Έχουμε λοιπόν τα εξής. Πήγανε δύο μόνιμες, έχουμε το διορισμό δύο μόνιμων γενικών γιατρών στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, όπου λύθηκε και το πρόβλημα της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας εκεί. Επίσης, έχουμε την προκήρυξη με την 5K του ΑΣΕΠ, την πρόσληψη δύο μόνιμων γιατρών. Είναι θέση ιατρών και βιολογικών εργαστηρίων και μια θέση χειριστών εμφανιστών. Παράλληλα, μέσα από, από το ίδιο το νοσοκομείο και τις διαδικασίες το οποίο έχει, προσλαμβάνεται ένας γιατρός ορθοπαιδικός για τρία χρόνια. Είναι γνωστό ότι ο νομός μας χαρακτηρίζεται ως άγωνος, άρα οι επικουρικοί γιατροί δεν είναι για έναν χρόνο, αλλά για τρία χρόνια. Και είναι και αυτό, και αν θέλετε, και ένα κίνητρο, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος, γιατί τα τρία χρόνια του εξασφαλίζουν μια σιγουριά. Επίσης, έχουμε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόληψη επικουρικού προσωπικού από την 6η υγειονομική ΥΠΕ. Προβλέπονται 4 προσλήψεις για 12 μήνες. Είναι μια θέση διοικητικού για διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας, μια θέση βοηθού φαρμακείου, μια θέση βοηθού ιατρών και βιολογικών εργαστηρίων και μια θέση τραυματιοφορέα. Επίσης, έχουμε τον διαγωνισμό για τρεις θέσεις μόνιμων ιατρών. Έχουμε δύο παθολόγους και έναν αναισθησιολόγο. Αυτό, όλη αυτή η διαδικασία, αν θέλετε, δείχνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε ο κύριος Κωστακιώτης. Για να μην πω ότι είπε κάτι άλλο. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε την τοποθέτηση γιατρών, είτε ως επικουρικό προσωπικού, είτε ως μόνιμων προσλήψεων, στις δομές υγείας του νομού μας, του νοσοκομείου μας. Και αυτό, αν θέλετε την άποψή μου, μπορεί να είναι είναι τυπική άποψή μου, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά αν θέλετε είναι μια διαδρομή που δίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε ο κύριος Κωστακιώτης. Άρα, μέσα από τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, έχουμε την υπεράσπιση των δημόσιων δομών υγείας του νομού μας. Τώρα, Αν θέλετε, απλά για να μην παρεξηγηθεί κάτι, ο κ. Κωστακιώτης δεν είπε ότι θα αλλάξει. Είπε απλά ότι θα μείνει μια δομή υγείας. Δεν ξεκαθάρισε και ήταν κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε σχέση με το σύστημα της πρέβεζας. Εντάξει, κύριε Μίχο, δεν χρειάζεται. Εγώ λέω. Εγώ βάζω τα λόγια στον κύριο Κωστακιώτη, αν θέλετε. Θα υποστώ εγώ το πολιτικό κόστος αυτό. Έτσι, να μην τα βάλουμε. Ας μην βάλουμε τα λόγια αλλού σε άλλα στόματα. Λέω λοιπόν το εξής. Από τη μία μεριά είχαμε την απόλυση ανθρώπων, από την εδώ μεριά έχουμε την τοποθέτηση ανθρώπων σε μόνιμο προσωπικό. Εάν από αυτήν τη διαδικασία προκύπτει ότι το νοσοκομείο Πρέβεζας θα κλείσει ή ότι δεν επερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αν από αυτή τη διαδικασία προκύπτει, τότε, κύριε Μίχο και κύριε Τσάντη, πραγματικά θα προσπαθήσω να αποδείξω για μια ακόμα φορά στο εγγύς μέλλον ότι δεν είμαι ελέφαντας. Μάλιστα, κύριε Βάρκα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Με την τοποθέτηση του νέου διοικητή, τι θα γίνει? Ήδη έχει αρχίσει να κυκλοφορεί κάποιο όνομα πολύ έντονα στην Πρέβεζα. Δεν σας άκουσα, ξαναπείτε. Για το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Πρέβεζας. Η διαδικασία υπάρχει από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία περνάει
αξιολογεί όλα τα χαρτιά τα οποία έχουν στείλει οι ενδιαφερόμενοι. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα αυτή η επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, εκπρόσωπο του Υπουργείου, μια πενταμελής επιτροπή, αποφασίζει για το ποιος θα mm-hmm. τοποθετηθεί. Απλά σας ρωτάμε γιατί και κάποιο όνομα κυκλοφορεί πολύ έντονα και υπάρχουν και δημοσιεύματα και είναι ο χρόνος πλέον που πρέπει να τοποθετηθεί και νέος κάποια διετής, στιγμή, ναι. Οπότε... Κύριε Μίχο, mm-hmm. δεν γνωρίζω τα ονόματα που mm-hmm. κυκλοφορούν. Αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να τοποθετούμε. Δεν τοποθετούμε ανθρώπους. Αποφασίζουμε με βάση τα βιογραφικά και τα χαρτιά τα οποία έχουν στείλει οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Κύριε, να σας ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως πλησιάζουμε στο τέλος της ώρας. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την φιλοξενία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλά. Ακούσαμε, κύριε.